Γερμανός ειδικός. Απέτυχε παταγωδός στο Κίεβο. Στο Βερολίνο ήθελαν την Ουκρανική επίθεση ως σχέδιο Μπαρμπαρόσα. Στη Γερμανία λοιπόν ελπίζαμε ότι η αντεπίθεση θα ήταν γρήγορη και παρόμοια με το σχέδιο Μπαρμπαρόσα, αλλά οι προσδοκίες δεν πραγματοποιήθηκαν και η επιχείρηση ήταν ανεπιτυχής. Αυτό δήλωσε ο Γερμανός πολιτικός επιστήμονας Χένφρεντ Μούνγκλερ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρεβλή άποψη για την Ουκρανική επιχείρηση γεννήθηκε στη Γερμανία λόγω των μεγάλων όγκων προμηθειών στρατιωτικού εξοπλισμού στο Κίεβο και της μεταφοράς περίπου 5.000 κρανών που κατασκευάστηκαν στην Ουκρανία. Αυτό δημιούργησε την εσφαλμένη αντίληψη ότι ένας πολύ πιο αποτελεσματικός στρατιωτικός εφοδιασμός με κύρια άρματα μάχης θα οδηγούσε σχεδόν αυτόματα στην κατάρρευση του ρωσικού μετόπου. Αυτή η ιδέα ήταν και παραμένει παράλογη, είπε ο πολιτικός επιστήμονας. Στη Γερμανία φαντάζονταν ότι η εξέλιξη των γεγονότων θα ήταν γρήγορη και επιτυχημένη για το Κίεβο, παρόμοια με την επίθεση των στρατευμάτων του Χίτλερ στην Σοβιετική Ένωση στο αρχικό στάδιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης και ένα ουτοπικό σενάριο στο οποίο οι Ουκρανοί θα μπορούσαν να εισέλθουν ταχύτατα στην Αζωφική θάλασσα και να νικήσουν το ρωσικό μέτωπο. Τέτοιες ελπίδες θυμίζουν την αρχική φάση της γερμανικής εισβολής στη Σοβιετική Ένωση το 1941 με μεγάλες μάχες περικύκλωσης. Στην πραγματικότητα, στην παρούσα κατάσταση, μια σύγκριση με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι πολύ πιο κατάλληλη, εξήγησε ο Μούνκλερ. Όπως έγραψε νωρίτερα η Federal Press, ο Γερμανός αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας είπε ότι η πρώτη φάση της αντεπίθεσης του Ουκρανικού στρατού απέτυχε. Δεν είναι μυστικό ότι οι ρωσικές χερσαίες δυνάμεις έχουν αναπτύξει πολλά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου στο Ουκρανικό θέατρο επιχειρήσεων. Ορισμένα από αυτά έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να εμποδίζουν την χρήση του GPS, ενώ το σύστημα R330Z-Digital του Ρωσικού στρατού, που αναπτύσσεται σε τακτικό επίπεδο, είναι ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα. Το R330ZH ανοιχνεύει και επιτίθεται σε ραδιοφωνικά σήματα σε ζώνες κυμάτων από 100 MHz έως 2 GHz. Ανοιχτές πηγές αναφέρουν ότι το σύστημα μπορεί να μεταδώσει σήματα εμπλοκής σε ισχύ 10 kW. Τα σήματα από τους δορυφόρους GPS των ΗΠΑ που χρησιμοποιούν τα kit JDAM μεταδίδονται σε ζώνες κύματος από 1,164 GHz έως 1,575 GHz. Αυτά εμπίπτουν ακριβώς στο εύρος δράσης του R330ZH. Επίσημα έγγραφα αναφέρουν ότι το σύστημα έχει εμβέλεια εμπλοκής έως και 30 χιλιόμετρα. Τα συστήματα GPS είναι πολύ αδύναμα από τη στιγμή που έχουν διανύσει τα 10.900 ναυτικά μίλια, δηλαδή τα 20.200 χιλιόμετρα, από τον δορυφόρο στη Γη. Η ουσία σε όλα αυτά είναι ότι στην Ουκρανία πολεμούν ήδη το ΝΑΤΟ με τη Ρωσία σχεδόν κανονικά, ενώ δοκιμάζονται τακτικές και όπλα καθημερινά. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.